Αγαπητοί Toastmasters, θυμάμαι δεκαετία του 1980. Επέλεξα να σπουδάσω δημόσιες σχέσεις, καθότι σε ένα αμερικάνικο κολέγιο εδώ στην Ελλάδα, καθότι η επιστήμη τότε αυτή δεν αποτελούσε τμήμα ελληνικού πανεπιστημίου, ούτε και οι επιχειρήσεις είχαν φτιάξει αυτή την υποδομή για μια τέτοια θέση εργασίας. Άγνωστες λοιπόν οι δημόσιες σχέσεις τότε, και ενώ τελείωσα και αποφύτησα, αποφάσισα φυσικά, εφόσον μ' άρεσε και αυτό επέλεξα ως επάγγελμα, να εργαστώ και σε μια πολυεθνική εταιρεία, η οποία τότε είχε ξεκινήσει να ανακαλύπτει τη θέση εργασίας με τίτλο ως δημόσιες σχέσεις. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, η Ελλάδα ήταν τόσο ανώριμη στον τομέα των δημοσίων σχέσεων, που όταν τη δεκαετία του 90 πια με ρωτούσαν τι δουλειά κάνω και τους έλεγα δημόσιες σχέσεις, η επόμενη ερώτηση που θα κάνανε ήταν «Ναι, σε ποιο μαγαζί?» Καταλάβαινα ότι εννοούσαν σε ποιο μαγαζί νυκτερινό διασκέδασης κάνω δημόσιες σχέσεις, κάπου στη Λεωφόρο Συγκρού ή στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Και όταν τους εξηγούσα ότι δεν είναι αυτό δημόσιες σχέσεις, δημόσιες σχέσεις είναι η επαφή μιας επιχείρησης με τα εσωτερικά και εξωτερικά κοινά της, τότε ήταν ακόμα πιο προβληματισμένοι, γιατί το μυαλό τους πήγαινε ακόμα πιο πονηρά. Κάποιοι όμως καλοπροαίρετοι ρωτάγανε, όταν τους έλεγα ότι κάνω δημόσιες σχέσεις, κάποιοι αθώοι μάλλον, με ρωτάγανε κιόλας τι μάρκα τάπερ ή κουζινικά πουλάω. Αυτή ήταν η αντίληψη του κόσμου για τις δημόσιες σχέσεις μέχρι και τη δεκαετία του 1990. Αργότερα και οι άνθρωποι αλλά και οι εταιρείες καταλάβανε και καταλάβαμε, σήμερα πια είναι ξεκάθαρο, ότι οι δημόσιες σχέσεις είναι επικοινωνία. Αυτό είναι οι δημόσιες σχέσεις. Με όποια μορφή και με όποιο τίτλο αναγάγεται σήμερα στις επιχειρήσεις ή στις εταιρείες γενικότερα. Έτσι λοιπόν, εγώ σήμερα θα σας μιλήσω για τις δημόσιες σχέσεις. Επέλεξα να σας μιλήσω σε έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Και για να βοηθηθούμε περισσότερο, επέλεξα σε έναν οργανισμό όπως είναι ο δικός μας, δημόσιες σχέσεις λοιπόν, στον Όμιλο Toastmasters Πειραιά. Οι δημόσιες σχέσεις έχουν σκοπό στον όμιλό μας να κάνουν τρία πράγματα. Να δημιουργήσουν τη θετική κοινή γνώμη προς τον όμιλό μας και από τα άτομα κυρίως που δεν μας έχουν γνωρίσει, δεν μας γνωρίζουν μέχρι σήμερα. Ο δεύτερος στόχος και σκοπός είναι ότι αυτοί που ήδη μας γνωρίζουν και μας ακολουθούν, να τους κάνουμε ακόμα πιο ενθουσιασμένους και να τους μαγνητήσουμε ούτως ώστε να παραμείνουν μέλη μας. Και ένας τρίτος μας σκοπός είναι φυσικά να φέρουμε κοντά μας αυτούς οι οποίοι μας γνώρισαν, δημιούργησαν κατά πάσα πιθανότητα μια αρνητική ή ουδέτερη εικόνα και να τους αλλάξουμε αυτή την εικόνα. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί Toastmasters, κάνοντας δημόσιες σχέσεις στον όμιλό μας συγκεκριμένα, στον Όμιλο Πειραιά, θα πρέπει πριν απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ποιος είναι το κοινό στόχος μας. Ποιος είναι το κοινό μας? Οι Toastmasters ξέρουμε ότι έχουν κοινό κάθε ηλικίας από 18 και πάνω φυσικά και κάθε φύλο. Έτσι λοιπόν εγώ θα όρισα ότι το κοινό στόχος μας είναι όλοι. Κάθε φύλο, κάθε ηλικία από 18 και πάνω, κάθε οικονομική τάξη, κάθε κοινωνική τάξη, κάθε άνθρωπος με την ανάλογη, αν θέλετε, και εκπαιδευτικό background. Εκεί όμως που θα καθόριζα κιόλας λίγο ως στρατηγική δημοσίων σχέσεων το κοινό μου, θα έβαζα μια υποκατηγορία η οποία θα έλεγε ότι θα στοχεύσω και σε ένα επιχειρηματικό κοινό ή σε ένα ακαδημαϊκό ή πανεπιστημιακό κοινό. Ακριβώς γιατί ο ρόλος των Toastmasters και η φιλοσοφία είναι πάνω απ' όλα εκπαίδευση στους δύο βασικούς τομείς της ηγεσίας και της επικοινωνίας. Έτσι λοιπόν, θα δω, φτιάχνοντας τη στρατηγική των δημοσίων σχέσεων μου, καταρχήν για το ευρύ κοινό, ποια θα πρέπει να πλησιάσω, ποιους ανθρώπους θα πρέπει να πλησιάσω, ούτως ώστε να αγγίξω τα ενδιαφέροντά τους και να τους κατηγοριοποιήσω κοινωνικά. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι που θα πλησιάσω, με τα μέσα που έχουν οι δημόσιες σχέσεις σήμερα, να είναι οι άνθρωποι αυτοί να φροντίζουν και να έχουν ως στόχο τη δική τους προσωπική εξέλιξη. Σαφέστατα θα είναι σε κάθε είδους κοινωνική και οικογενειακή κατάσταση, να έχουν μία επιθυμία για τον εθελοντισμό.
να ιδανικό να έχουν μια ανώτερη εκπαίδευση, να ανήκουν σε πανεπιστημιακή κοινότητα και βέβαια να ενδιαφέρονται για τα κοινά, να ενδιαφέρονται για κοινωνικά θέματα, όπως είναι το περιβάλλον, η βιωσιμότητα κλπ. Τώρα, σε ό,τι... συγγνώμη, μου έδωσε και η Αντιπρόεδρος Παιδείας την ευκαιρία να πω ότι ειδικά για τον Όμιλο Πειραιά θα προσέλκια κιόλας τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν, τους αρέσει το food and dining, ακριβώς γιατί μετά τις παρουσιάσεις μας στις διαζώσεις συναντήσεις μας, μας αρέσει πάρα πολύ να το κάνουμε και American Bar. Έτσι λοιπόν, σε εταιρείες και οργανισμούς, το κοινό που θα πλησίαζα επίσης θα ήταν ένα κοινό το οποίο ασχολείται με το marketing, ασχολείται με την επικοινωνία, ανήκει και είναι μέλη σε σχολές ελευθέρων σπουδών, ιδιωτικά κολέγια, σε εταιρείες οι οποίες έχουν εμπλακεί πολύ δυναμικά, είναι μέλη εταιριών που έχουν εμπλακεί πολύ δυναμικά στην εταιρική κοινωνική τους ευθύνη και φυσικά γιατί όχι να είναι διοικητικοί υπάλληλοι, ακόμα και μέλη κρατικών φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ωραίο λοιπόν το κοινό στόχος μου, τώρα θα αναπτύξουμε και θα βάλω κάτω για τον Όμιλο Πειραιά τις τακτικές των δημοσίων σχέσεών. Σαφέστατα, η μία τακτική δημοσίων σχέσεων, η πιο παραδοσιακή, είναι τα δελτία τύπου μας. Είτε ηλεκτρονικά, είτε γραπτά για τον έντυπο ή τον ηλεκτρονικό τύπο. Έτσι λοιπόν, η έκδοση δελτίων τύπου για τις δραστηριότητές μας και για τη φιλοσοφία των Toastmasters είναι μία επιτακτική ανάγκη στις τακτικές δημοσίων σχέσεων. Τα podcasts ή οι διαδικτυακές εκπομπές ή τα τηλεοπτικά interviews και τα ραδιοφωνικά interviews είναι επίσης μία τακτική δημοσίων σχέσεων που πρέπει να αναπτύξω. Και βέβαια τρίτο, και το ξέρουμε πολύ καλά εμείς οι Toastmasters, είναι οι ανοιχτές μέρες. Επιλέγω ένα θέμα, μια θεματική ενότητα και δημιουργώ είτε διαζώσεις είτε διαδικτυακά, δημιουργώ με το καλό, προσκαλώντας το ανάλογο κοινό μου, το κοινό στόχος μου, δημιουργώ μια ωραία ανοιχτή εκδήλωση για να προσκαλέσω και να προσελκύσω περισσότερο κόσμο. Μία επίσης τακτική δημοσίων σχέσεων, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και βέβαια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που είναι μια υποκατηγορία των εργαλείων μου για τις τακτικές δημοσίων σχέσεων, θα πρέπει να φτιάξω ολόκληρη στρατηγική επί της στρατηγικής. Έτσι λοιπόν, για το ευρύ κοινό μου, θα χρησιμοποιήσω Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn και Meetup, ενώ για το κοινό μου που απευθύνομαι στις εταιρείες και στους οργανισμούς, θα έβγαζα το YouTube και το Instagram και θα προσέθετα το email, το επιχειρηματικό, το εταιρικό email. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι το πιο σημαντικό εργαλείο σήμερα για τη στρατηγική δημοσίων σχέσεων του ομίλου μας. Τόσο το Facebook, όσο και το LinkedIn και το Instagram και το Meetup απαιτούν να υπάρχουν φωτογραφίες παντού, γιατί μια φωτογραφία είναι χίλιες λέξεις όπως λέμε, αλλά απαιτούν και διαφορετική προσέγγιση σε ό,τι αφορά την πληροφορία ανακοινωνικό μέσο δικτύωσης. Φυσικά, το δημιουργικό που αναρτάται αναμέσω δικτύωσης πρέπει να είναι προσεκτικά δομημένο και προσεκτικά παρουσιασμένο. Μία εικόνα, μία φωτογραφία μπορεί να λέει πολλά. Γι' αυτό η φωτογραφία μας πρέπει να είναι σε καλή ποιότητα, ο φωτισμός της επίσης το ίδιο. Τα γραφικά που αναφέρουμε πολλές φορές στα social media, εγώ διαβάζω πολλές φορές γραφικά σε άλλες εταιρείες ή σε άλλους ομίλους, που είναι, δεν μπορείς να τα καταλάβεις, θα κοιτάς μια ώρα για να καταλάβεις, θα πρέπει να είναι επεξηγηματικά. Και φυσικά, το ύφος και η φωνή που θα δημοσιεύουμε, αυτά που θέλουμε να δημοσιεύσουμε για τον όμιλό μας, είτε είναι η φιλοσοφία μας, είτε είναι οι δραστηριότητές μας, είτε είναι μελλοντικά σχέδιά μας, θα πρέπει να είναι με ένα περιεχόμενο, με ευθύ λόγο, συναισθηματικό, αλλά και με μια διάθεση να προκαλούμε τον άλλον να διαδράσει, να μας ερωτήσει, να προχωρήσει παραπέρα και εμείς να είμαστε ανοιχτοί, να του δώσουμε απαντήσεις. Σαφέστατα, δεν μπορούμε να δημοσιεύουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν μπορούμε να δημοσιεύουμε κάθε μέρα. Η συχνότητα της επικοινωνίας μας θα πρέπει να είναι μετρημένη και βασισμένη σε ένα πρόγραμμα, σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που θα είναι και μακροπρόθεσμο μάλιστα. Έτσι λοιπόν, φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα στο οποίο λέμε για τον Όμιλο Πειραιά θα βάζουμε ένα post την εβδομάδα στο Facebook, ανά τέσσερις μέρες στο Instagram, ένα post επίσης ανά εβδομάδα στο LinkedIn, ανά δύο εβδομάδες στο Meetup για να ανακοινώνω τις συναντήσεις μου. Και φυσικά, αν υπάρχει το YouTube,
θα μπορούμε, και υπάρχει και βίντεο οπτικό ακουστικό υλικό, θα μπορούμε να αναρτούμε και διάφορα βίντεο στο YouTube του Ομίλου Πειραιά. Εδώ παρακάτω θα σας δείξω δύο-τρία εικονικά δημοσιεύματα που έχουν μπει στο Facebook μας παλαιότερα, στα οποία, από ό,τι θα δείτε, αναφέρουν κάποιες ειδήσεις μας, τη φιλοσοφία των Toastmasters, φωτογραφίες από διάφορες εκδηλώσεις, ανοιχτές εκδηλώσεις, κάποια αποφθέγματα και γενικά όλη την πληροφορία που θέλουμε να δώσουμε σε αυτούς που μας ακούνε, σε αυτούς που επιδιώκουμε να μαγνητήσουμε ή σε αυτούς που θέλουμε να αποκαταστήσουμε την εικόνα μας. Αγαπητοί Toastmasters, δημόσιες σχέσεις σημαίνει να λες πάντα την αλήθεια και επίσης, να εργάζεσαι έτσι ώστε ακόμα και αν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης διψούν για πρωτοσέλιδες επικεφαλίδες και ο κόσμος αναζητά συνεχώς τον αποδιοπεμπαίο τράγο και οι δημόσιες σχέσεις δεν αποδίδουν, να ξέρετε, και αποτυγχάνουν όταν δεν υπάρχει ακεραιότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.